Ήρθες στο Πανιόνιο με γνώμονα να ζεις τέτοιες στιγμές όπως η σημερινή? Σίγουρα, νομίζω οποιοδήποτε έρχεται στον Πανιόνιο ονειρεύεται τέτοιες στιγμές, γιατί η ομάδα είναι ξεκάθαρη ομάδα από το αθλητισμό. Εντάξει, το περιμέναμε. Σίγουρα το κύπελο δεν είναι από το αρχικό μας στόχος, παιχνίδι με το παιχνίδι, αλλά η ομάδα έχει έμπειρο ρόστερ, έχει πολύ ποιοτικούς παίχτες που έχουν κάνει από το αθλητισμό, οπότε μετά μπήκαμε στο δρόμο αυτό. Το ότι θα βρεθεί ο Πανιόνιος ξανά στην ίδια συζήτηση με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και όλες τις μεγάλες ομάδες που θα είναι στο Final 8, τι σημαίνει για εσάς? Σίγουρα, καταρχάς ο Πανιόνιος αξίζει να είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, επειδή η ομάδα βρίσκεται στη Β' Εθνική, για μας είναι έξτρα κίνητο να παίζουμε τέτοια παιχνίδια. Πάμε να το απολαύσουμε. Νομίζω αυτός είναι ο βασικότερος στόχος αυτή τη στιγμή. Το ότι βρεθήκατε σε ένα επίσημο παιχνίδι στο ΆΚΑ με τον κόσμο σας δίπλα, εντάξει, έστω ένα κομμάτι, γιατί υπήρχε και το ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Με τη βράβευση μετά, με όλο αυτό, τι σημαίνει για τον Πανιόνιο και για εσάς? Εντάξει, είναι ένα πρώτο βήμα απλά. Ο βασικός μας στόχος είναι το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή και η ομάδα να ανέβει στην Α2. Σίγουρα εικόνες και κάθε αθλητής και κάθε μέλος του staff και της ομάδας το απολαμβάνει αυτή τη στιγμή. Το να θες να παίξεις στο ΆΚΑ και να σηκώσεις ένα κύπελλο εθνικών κατηγοριών μέσα, σίγουρα για τον οποιοδήποτε είναι παράσημο. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να αποφασίσεις να πας στη Β' Εθνική? Το όνομα του Πανιωνίου, ο τρόπος που σε προσέγγισαν, το ότι υπάρχει ο Μπέμπης μέσα στην εξίσωση στον Πανιόνιο, όλα αυτά μαζί? Είναι ένα συνδυασμό ακριβώς από όλα αυτά που είπες και το project και η υγεία που βγάζει αυτή η ομάδα είναι βασικό κίνητρο για να έρθει οποιοδήποτε παίχτης στην ομάδα αυτή. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου δηλαδή στην Α1 με τον Πανιόνιο ή δεν έχει γίνει κάποια τέτοια κουβέντα ακόμα? Εντάξει, είναι κάτι πολύ μακρινό. Κοιτάμε τώρα να ανέβουμε στην Α2 γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Οπότε βλέπουμε. Το ότι με βάση ρόστερ ονόματος κόσμου υπάρχει ένα τεράστιο πρέπει για την άνοδο αρχικά. Σας προσδίδει κάποιο βάρος ή είσαστε συνειδητοποιημένοι ότι φέτος θα έχουμε αυτό το βάρος? Είμαστε συνειδητοποιημένοι πριν έρθουμε. Ξέρουμε το όνομα και το βάρος και τη φανέλα του Πανιωνίου. Σκοπός μας είναι να απολαύσουμε τα παιχνίδια. Νομίζω επειδή έχουμε δημιουργήσει μια πολύ καλή παρέα, είναι από το αρχικό στόχος και περνάμε καλά και νομίζω φαίνεται μες στο γήπεδο αυτό. Ο κόσμος σας προετοιμάζει τώρα μια υποδοχή στη Νέα Σμύρνη. Τι σημαίνει αυτό, το ότι είσαστε στη Β' Εθνική μεν, αλλά ο κόσμος του Πανιωνίου έχει συσπηρωθεί γύρω από εσάς? Αυτό είναι που σου είπα και πριν, ότι βλέπει ότι υπάρχει ξανά υγεία, βλέπει ότι η ομάδα κερδίζει. Μου το λες εσύ αυτό, δεν ξέρω κάτι, οπότε πάω και περιμένω να δω τι θα γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλά.